reporter. Ένα δωμάτιο είναι η πρίμα γειτονιά και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο συρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καδόριφε. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καλοριφέ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Παίζεις και εσύ. Πάμε για τη μαγειρική έτοιμη. Λοιπόν, να δω πώς θα το κάνω αυτό. Γιατί είναι λίγο σύνθετο αυτό. Αφρό, σε... Τι κάνεις, παιδί μου. Εσύ τι κάνετε εδώ, ήθελες να βγάλεις γκόμενα. Κάνε μας τη χάρη, αγόρι μου. Συγγνώμη, αυτός πληρώνεται. Καλύτερα από σένα. Μπα. Όπως το είπαμε, το δω την μπάμπολα. Έλα, μπάμπολα. Έλα εδώ, μη σε παραδιάλωση. Έλα εδώ. Εδώ, δίπλα μου. Λοιπόν, Ζωήτα, σοφρόνη. Γρήγορα, ζωηρά, βγαίνουμε στον αέρα. Έλατε. Εκεί, ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Ζωήτα, παίρνεις την κουτάλα, εντάξει. Η καμερά μου ποια είναι. Πρέπει την καμερά, πάρ' την κουτάλα και την καμερά. Σοφρόνη, πάρε δύο μαρουλάκια. Έλα, γορί μου, έτσι, μπράβο. Και θέλω με ύφος Γάλλου σεφ, για να δω. Αυτό είναι ύφος Γάλλου σεφ. Γιατί εσύ είσαι σκηνοθέτης. Πούλα, Μάρκο, πούλα! Ρε Διονύση, τι ουρλιάζεις, αφού δεν πιάνουν τα κινητά εδώ μέσα. Πρόβα κάνω, Αρίστο μου, αφού μετά τη μαγειρική είναι το τρίλεπτο του χρηματιστηρίου. Δεν κάνει κανείς πρόβα να δώσω εγώ διαταγή. Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Πάμε, ζωηρά, βγαίνουμε, πάμε. Πάμε. Όλοι έτοιμοι να αλπάξουν την καρέκλα μου, τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ζωηρά, έτσι. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Και τώρα η ώρα για τη μαγειρική. Η εκλεκτή συνεργάτη της εκπομπής, Ζωήτα Μπαρίλη και Σεφ Σοφρόν, θα μας μάθουν να μαγειρεύουμε υγιεινότερα και νοστιμότερα. Τι λέει αυτή η τρελή, ρε. Ας την αυτοσχεδιάζει. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, λοιπόν. Και τι αυτοσχεδιάζετε στη χύτρα σας, Σεφ. Εμένα λέτε. Ουί, Σεφ. Εγώ δεν σχεδιάζω τη χύτρα. Εγώ μαρούλια ακόμα. Στο διάλογο, μωρή, άφραγο, μιλάω τώρα. Σας ακούμε, λοιπόν, Ζωήτα, και αν με ξαναστείλει στο διάλογο δημοσία να πάνει, θα σου δώσω μαρούλια να τα φας. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, λοιπόν, θα σας προτείνουμε ένα εύγευστο πιάτο για το μεσημεριανό σας, βραδινό σας, πρωινό σας και ό,τι ήθελε προκύψει τραπέζι. Ανοίγουμε το τζελεμεντέ. Διαλέγουμε μία συνταγή. Και την εφαρμόζουμε λεπτομερώς. Μισό κουταλάκι λέει, μισό θα βάλετε κι εσείς. Ένα δαχτυλάκι αλάτι λέει, ένα δαχτυλάκι αλάτι θα βάλετε κι εσείς. Δεν θυμάμαι παρακάτω. Δεν θα το γλιτώσουμε το ξύλο, Ξέρω τι θα μας σώσει. Διονύση τα σομπρέρο και τις κιθάρες, γρήγορα. Εγώ μιλάω, είμαι ο σκηνοθέτης. Μιλάς εσύ. Διονύση, τις κιθάρες και τα σομπρέρο, γρήγορα. Τα πάνω από εδώ, γιατί εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, κατάλαβες. Παλώμα. Δεν πιστεύω στα μάτια. Τι κάνουνε. Συγκρότημα κάνανε, συγκρότημα. Την ώρα της μαγειρικής. Τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλο ψώνι ο Ρίστος. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχει κι άλλα επεισόδια το σύριαλ και καταλαβαίνετε τι είδες. Γιατρέ μου, δεν υπάρχει αυτό το δεύτερο σώμα, αυτό που μένει στο θεατείο, όπου και αυτό είναι η ουσία. Καλώς είσαι. Ετοιμάζει το φαΐ, βράζει μια ώρα και παραπέντε.
ρίχνουμε και το κρασί. Το κουνέλι θα σερβίρω με σαλάτα και μπυρίτσα. Και πλέον από δίπλα ρίχνουμε και σαλατίτσα. Τσίτο στο φούρνο και... Πολύ ωραία μας τα είπατε. Πείτε και καμιά συνταγή διέτης. Αυτά είναι πολύ βαριά φαγητά που λέτε. Ρε παιδιά, ηρεμία ρε παιδιά. Έχουμε κι άλλο τραγούδι. Περίμενε, βιάζεσαι. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Έφυγε αυτός. Παιδιά, ό,τι θέλω ο καθένας κάνει εδώ μέσα. Εγώ όμως σκηνοθέτης. Βλέπεις πως σε κοιτάμε. Είναι εντελώς παράφρονες. Εντελώς, εντελώς. Το κουνέλι θα σερβίρω με σαλάτα και μπυρίτσα. Μάρθα, τι λες. Και επιπλέον από δίπλα βάζουμε και σαλατίτσα. Τι ούτω τρόπος να βγει και το δελτίο για το χρηματιστήριο, παρακαλώ. Είναι πονεμένος ο κόσμος, μην τον ταράξουμε κι άλλο. Σωστά. Έτοιμοι, Διονύση μου, όλοι έτοιμοι, το χρηματιστήριο, κάμερες. Λοιπόν, πέντε, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Θα το βρω μόνος μου, φύγε από εκεί. Πάμε. Και τώρα, χρηματιστήριο. Τα νέα το χρηματιστήριο, φίλες και φίλοι. Πτωτικές οι τάσεις τον τελευταίο καιρό στις Σοφοκλέους. Με αποτέλεσμα οι μικροί επενδυτές να έχουν πανικοβληθεί. Κυρίες και κύριοι, καταλάβετε το. Έχουν μπει τα μεγάλα λιγκόνια μέσα και έχουν πάρει όλο το χαρτί, όλο το χρήμα, όλο το πακέτο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει κρίση. Το χρηματιστήριο θα ανέβει. Αλλά πότε είναι το ερώτημα, κυρίες και κύριοι. Σφίξτο. Να το σφίξω. Τέλειον, αγάπη μου, θα φας όλη την ώρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο και ίσως λιγάκι κουτσομπολίστικο. Άφρο μου, αγάπη μου, μωρό μου, αστέρι μου, κούκλα μου. Έχω ακούσει για κάποιες γυμνές φωτογραφίσεις τώρα τελευταία, οι οποίες έχουν συνταράξει το Πανελλήνιο. Θέλω να μας πεις, Άφρο, αν αληθεύει αυτό το πράγμα. Είναι γεγονός ότι τελικά έχεις κάνει κάποιες γυμνές φωτογραφίσεις νέου. Για φαντάσου ότι θα τα κατάφερνα να στήσουν εκπομπή με το τίποτα, ούτε που μου πέρναγε από το μυαλό. Κοίτσι και κάνουν και νούμερα. Από εδώ και πέρα θα μας μιλάνε με στιχάκια. Όχι, με μου λες τέτοια. Να έχω την Ιδάκη να μου φτιάχνει πρωινό καφέ και να μου απαγγέλει τα νέα της ημέρας σαν την Γκόλφο. Όχι, 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 μακριά από μένα. Με τους παρανοϊκούς που έχουμε μπλέξει, όλα να τα περιμένουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρεις κάτι, η παράνοια. Είναι σαν την Ιλάρα. Κολλάει. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζουμε εμείς οι δυο. Σας πω, τους γέρους στο Muppet Show από τον εξώστη που σχολιάζουν την παράσταση. Ακριβώς. Αχ, μα πάνε τα πράγματα αλλιώς. Μη μου στεναχωριέσαι, Μαρτουλά. Και που δεν είναι αλλιώς, μια χαρά παρέα κάνουμε οι δυο μας. Οι αγχιστίες είναι μπερδεμένα πράγματα. Εξεπανέκαθα. Άκου μένα που σου λέω. Θα σας πω. Δεν έχετε κι άδικο. Μες στη φτώχεια και την αμπονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναυτή τα μπανιά για να φύγω από αυτό το δουλειά. Βήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Παμ, παμ, παμ. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο, το φτωχό χώρι. Πρωινό κακάο ξεκινήσαμε. Πρωινή επιθεώρηση καταλήξαμε. Είναι να μην πάρει φόρα ο Θεός. Με στη φτώχεια και στην αγωνιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναυτή τα μπανιά για να φύγω από αυτό το δουλειά. Βήρα τις άγκυρες. Ποιος κάνει νοήματα απ' έξω, παιδί μου, τραγουδάμε. Βγες έξω να συνοηθείς. Μα μου λένε ότι τελειώσαμε. Ποιος το λέει αυτό, εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Σε δύο λεπτά πέφτουν τίτλοι. Φύγε, παιδί μου, και εσύ. Πέφτουν τίτλοι. Έλα, τέλειωνε την εκπομπή. Άντε, πράγμα. Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μαζί μας και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.
Μην ξεχνάτε, το πρωινό κακάο θα είναι και αύριο το πρωί στην παρέα σας. Ως τότε, σας χαιρετούμε ομαδικώς η ομάδα. Μη βάζεις προσθήκες, παιδί μου. Δεν ξέρεις να κάνεις ένα φινάλε. Αφήστε εμένα. Πάμε όλοι μαζί το τραγούδι. Έλα. Κάνει υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο μαλακός. Κάνει υπομονή για λεμονιά αφήσει στη γειτονιά. Κάνει υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάνει υπομονή μια λεμονιά αφήσει στη γειτονιά. Κατ! Να δούμε τώρα τι ψάρια πιάσαμε στην τηλεθέαση. Ρε Θέτη, δεν τελειώσαμε ακόμα. Σε παρακαλώ, είμαστε στον αέρα, βρε αγόρι μου. Συγγνώμη, αγαπητοί τηλεθεατές, παρεκτράπην. Έλα, κάτσε θέσου, έκανα φινάλε. Άντε, μπράβο. Πετάγεσαι με στη μέση. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Είναι κοντινό? Όχι. Κάνε κοντινό, ται. Όχι, λέει. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σε μένα, παιδί μου, κοντινό. Έτσι, μπράβο. Εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να κάνατε καλά νούμερα τηλεθέαση γιατί θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Θα σας φτιάξω την επόμενη φορά ένα βραδινό τίλιο να σας πάρει ο ύπνος, κοπρόσκυλα. Πού είστε με το τηλεφωνικό στο χέρι έτοιμοι για ζάπινγκ. Τι θα γίνει, ρε Αρίστο, θα το πει σε περίληψη όλο το παρακάτω? Όχι, όχι, εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες που με στηρίξανε γιατί εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Σκηνοθέτησες? Εντάξει. Άντε πήγαινε τώρα να σκηνοθέτησουν και επαγγελματίες. Πάμε το επεισόδιο από την αρχή. Ήρεμα. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Άντε ρε παιδιά, ελάτε, τι περιμένετε, άντε, ακριώς τα φαγητά, καθίστε, δεν κάνουμε εκπομπή, τρώμε τώρα, τρώμε! Δεν μπορείτε να μας κεράσει τα καλά καθούμενα. Θέτη μου, γιατί είναι άρχοντας. Μετά το πρώτο γύρισμα της καινούργιας μας εκπομπής, δεξιώνετε τους συνεργάτες μας, Θέτη μου. Λάβετε να φάγετε. Κοίτα με τι καημό το λέει. Ξέρεις τι θα μου στοιχίσει εμένα αυτό το τραπέζι, ρε Αρίστο. Ξέρεις τι θα πληρώσω εγώ στο κέπερινγκ για αυτό το τραπέζι. Τα κρίματά μου ολάκερα. Γι' αυτό έσαι στο μυστικό δείπνο, τρομάρα σου. Έλε καλέ, σταματήστε τις αεροσηλίες. Αν δεν πείτε την τελευταία σας κουβέντα, δεν μπορείτε, θα σκάσετε. Έλε καλέ, και εσύ, άντε να αρχίσουμε. Πεινάω. Φάει καλά, με πεινά. Μαζί θα βασίσουμε. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Αρετούλα, στο τυπολόγημα και πήγαινε στο καμαρίνι στα παιδιά. Γιατί, κύριε Μπέργκετ, αφού εγώ πεινάω, να μη φάω εγώ. Α το κοριτσάκι να φάει, έχει ρέψει, το βλέπει. Άντε, παιδί μου, καθένα. Θα τη στείλουμε πιάτο μέσα. Τα παιδιά είναι μόνα του, το έλεγε του πουθενά. Η Μάρθα είναι μέσα, θα έρθει μετά. Μα δεν θα φάει αυτό το ζώο. Γεννημένη θύμα. Μια ζωή. Αυτό το κορίτσι δεν πρόκειται να βάλει μυαλό. Δεν πεινάει. Η Μάρθα διατηρεί τη σιλουέτα της πάντα. Εσύ να μην μιλάς. Αν θέλεις να διατηρήσεις τη δική σου τη σιλουέτα χωρίς μόλοπες, εντάξει. Μάλιστα. Η Μαρθούλα μας αποφεύγει. Τι να κάνουμε, βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το τραπέζι. Το γιορτινό τραπέζι. Αλλά, γιορτινό, μοιραίο, θα δούμε σε λίγο. Σωμάκι. Με ρέγουλα. Μια φρατζόλα έχουμε, μη τη σπαταλάς μπουκιά-μπουκιά. Τι αντίδωρο θα δώσουμε στον κόσμο? Εγώ δεν τρώω ψωμί, κάνω δίαιτα. Κι εγώ. Και εσύ, καταλάβαμε, δεν τρώω. Κι εγώ πεινάω, λέω και θέλω απ' όλα. Θέτη μου, σαμπάνιες πήραμε. Άφρο θα σε χωρίσω. Καλά σου λέει, ρε Άφρο, τα σαμπάνιες. Παλιόκρασα να πίνουμε τώρα. Σαμπάνιες χρησιμοποιούμε όταν κρυολογούμε και κάνουμε τριβές, έτσι, θέτη μου. Σαφώς, ορίστε. Έχουμε κρασάκι χύμα σπατών, συγκρίνεται τώρα? Καμία σύγκριση, λέτε, ρε, ωραιότατο κρασάκι σπατών. Επίσης, παιδιά. Υπάρχει έκπληξη, ωραιότατο νεράκι της βρύσης! Και με λίγη φαντασία θα την βγάλουμε αύριο. Υποψιάζομαι ότι στο τέλος θα πληρώσουμε το λογαριασμό του catering, κολεγιά. Δεν θα το επιτρέψω. Μόνο κάτι ψιλοκρατής θα σας κάνω για το πέρμπουαρτο σερβιτόρι. Να το, τόπα ή δεν τόπα, φίλες και φίλοι. Να έχουμε το νου μας να κόψουμε δελτίο παροχής υπηρεσιών για το πουρμπουάρ. Όχι, ναι. Ο Θέτης είναι ικανός να μας καρφώσει το ΣΔΟΕ ότι παίρνουμε μαύρα χρήματα και ότι τα σπαταλάμε μπρος στα μάτια του κράτους και να λαδώνουμε σερβιτόρο. Θέτη μου, σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να μην είσαι τόσο πολύ γύφτος. Δεν είμαι γύφτος, κουμάντο κάνω. Πώς το κάνεις το κουμάντο, για πες. Θέτη, μην πεις, αυτά είναι κρατικά μυστικά. Σιγά μου, ρε Ματαχάρη. Τούτο μόνο θα πω. Έχω μία πτωχευμένη εταιρεία και 20 θυγατρικές εύρωστες. Αρίστο, πώς σου φαίνομαι, μοιάζομαι γύφτουλας? Τι να σου πω, καημένα, δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω που δεν σε πλακώνω στις φάπες με τις μαλακίες που λες. Λοιπόν, να κάνω μία πρόποση τώρα. Στην υγειά μας και με το καλό και η καινούρια μου παραγωγή. Άσε, ρε Θέτη, να μιλήσει κανένα άλλο. Πίνω εισηγείαν αυτού του αξεπέραστου θειάσου.
Τι δεν είπες να μιλήσει κανένας άλλος, τι κοιτάς. Εγώ θα μιλήσω, φέρα εδώ ποτήρι, κάτσε κάτω. Λοιπόν, πίνω εις υγεία των φίλων μας, των εχθρών μας και κυρίως των τηλεθεατών μας. Άντε, σε 5-6 επεισόδια τελειώνουμε. Σε 3. 3 μήνανε. Παιδιά, εγώ που θα κάτσω. Πού θα κάτσω, μωρέ. Πού θα κάτσω, μωρέ. Πού είναι? Εκεί στο τραπεζάκι. Αγόρι μου! Τι είναι αυτό που τρώμε, ρε παιδιά? Μύδι. Ρε Θέτη, είναι φρέσκα τα θαλασσινά που έφερες ή θα πάθουμε τίποτα? Το κέτερινγκ που συνεργάζομαι εγώ είναι το καλύτερο. Τα θαλασσινά του είναι πρώτης ποιότητας. Ναι, αλλά ποιο ο αιώνος. Μοσχοβολάνε θάλασσα. Αυτό που έφαγα εγώ, καν μύδι, καν χταπόδι, πάντως βρώμαγε. Ρίσεις κατόφατσα, έτσι και μας δηλητηριάσεις, ρε, θα σε δείρω. Μη φοβάσαι, ωραία μου, έχε μου εμπιστοσύνη. Έλα μια γαριδούλα, γαριδούλα μου, τίποτα δεν σπάει, τίποτα. Ευχαριστώ, Σούλη μου. Αχ, να σου πω, το Σούλη από πού βγαίνει? Απ' τους Σουλιώτισες. Βέβαια, Σούλη κακοσούλη, έπεσε το Σούλη. Πέσα κι αυτές μετά στο ζάλογο, δεν έχεις ακουστά. Τι ωραία που τα λες. Ρε Θέτη, πού τα βρήκες τάφες αυτά τα φαγητά? Εγώ μόλις έφαγα ένα σαλιγκάρι. Το όφτισε στο κέλυφος. Τι φάει τρώμε, ρε εσείς, τι φάει τρώμε. Κινέζικο, βρε, έχει χαζά. Αφάγατε εσείς, δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Διονύση, θέλω να μου δώσεις λίγο από αυτό το ψάρι. Ναι, ομορφιά μου, Αρίστο, δώσ' μου το ψάρι. Αρίστο, σε παρακαλώ, δώσ' μου το ψάρι. Δεν γίνεται, άμα τα αφήσω, θα κάνει γκέλ. Συγγνώμη, Θέτη, τι ψάρι είναι αυτό? Συναγρίδα. Ναι, αλλά είναι πλαστική. Ξέρεις πόσο πάνε οι φρέσκες? Σταματήστε, ρε, την κρίνια. Έλα να ρίξουμε κανένα τραγουδάκι να έρθουμε στα ίσα μας. Έλα, έλα να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Αχ, ναι, να πούμε το ρίξε στο γυαλί φαρμάκι που είναι και επίκαιρο. Όχι, να πούμε την κυρά προς τιμή σου, πυργοδέσποινα του πρωινού κακάο. Θέτη μου, είσαι κούκλο. Δεν βάζεις τα γυαλιά σου καλύτερα? Λοιπόν, παιδιά, το βρήκα. Θα πούμε όλοι μαζί τη Φραγκοσυριανή. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Μία φούντος ή μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά. Παραλαλα, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Παραλαλα, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Έλα, έλα να πούμε ακόμα ένα τώρα που είμαστε στο τσακίρ κέφι. Τέτοιο κέφι είναι σπάνιο. Λοιπόν, να πούμε ένα άλλο τραγουδάκι πολύ ωραίο για την περίπτωση, έτσι. Στον άλλο κόσμο που θα πας. Σας άρεσε το τραγούδι, ε? Εντάξει, σας άρεσε, σας πιστεύουμε. Εντάξει, γιατί έχετε ανοίξει ένα στόμα σαν μπακαλιάρο, το καταλάβαμε. Θα πάω στον άλλο κόσμο, θα πάω. Όλοι θα πάμε μια μέρα εδώ, θα μείνουμε. Εγώ τώρα αμέσως πονώ, μωρέ. Μάνα, τι είναι, γιατρέ μου? Η κοιλίτσα μου πονάει. Τι έγινε, γιατρέ μου? Η κοιλιά μου πονάει όλο και περισσότερο. Τι ακριβώς πάτε, γιατρέ μου, τι νιώθετε? Αχ, πεθαίνω, αν και γιατρό. Πεθαίνω. Γιατρέ μου, τι ρημάτο φάγατε? Κρύος υδρός με έκοψε. Γιατρέ, τι φάγατε από αυτά τα μεριά, τι φάγατε? Αυτό το άτιμο, το καλαμάρι που μου χαμογελούσε μέσα από το κύμα. Τώρα θα γίνουμε και ο πέλαγος κανονικά. Παιδιά, δεν ξέρω αν πρόκειται περί αντανακλαστικού πόνου, αλλά αρχίζω και αισθάνομαι κι εγώ κάτι περίεργα, μαν. Τι φωνάς, πονάς κι εσύ? Όλοι τρέχουνε, άρα θα μπορέσω κι εγώ που θα πάει. Πάω να πιάσω σειρά έξω. Αν θα περάσω κάτω με και το σύστημα τέτοιο
ώρες. Άσε με καλά, έρχεται τώρα κι εγώ καλού καλού. Όμορφο, άρε τέτοι, αστόπαρε, κάτι σάπιο υπήρχε στο βασίλειο της Συναγρίδας. Έλα ρε πλάκα κατά κολοπέρα. Τι πλάκα ρε, δες πως τρέχω, τι πλάκα, και κάνεις και ταινίζεις το χάος σαν τη φώνησα του Παπαδιαμάντη. Μην υπερβάλλεις ρε Αρίστο. Εσείς πατέρα πως αισθάνεστε. Εγώ είμαι σε επιφυλακή, τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ έφαγα μόνο ψωμάκι, σαλατούλα και νεράκι. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά στο πανικό. Εγώ. Να σου αφήσω το καπέλο, δεν προλαβαίνω. Άντε, με την νίκη. Ωραία, συνοστισμό. Τι πρωινό κακάο κι αυτό. Σε έχουν σκοτώσει ποτέ με Συναγρίδα. Στην φέρετε. Στην πάντα έχουμε έκτακτη ανάγκη. Άρε αλήθεια, δεν φέρει που ταΐζει τον κόσμο σκουπίδια, τρως και εσύ. Πρέπει να δίνω το καλό παράδειγμα. Στην πάντα να περάσει αυτό. Καλά! Χεστήκαν τα λέγια να μπρος στην Ανδραβίδα. Αφεντικός και κουραφέξ, αλλά τέτοιες ώρες. Παστέρισες! Να το μιλήσουμε το κέντερινγκ, θέτη μου, αυτό είναι δολιοφθορά. Επιτακτική ανάγκη να καλέσουμε ασθενοφόρα. Πεθαίνουμε ομαδικό στα αίρεση, παιδιά. Να οργανωθούμε. Πάρτε βαθιά ανάσα, όλοι μαζί. Με το ένα, με το ένα. Ένα, δύο. Ωραία, τώρα, ποιος δεν κρατιέται με τίποτα. Σας παρακαλώ, καλέ, θα έχω σκοτωδίνει. Λοιπόν, στεκηθείτε, δύο σειρές. Δεξιά οι άντρες, αριστερά οι γυναίκες. Μπράβο, με το ένα. Χαπ. Έλα, βρελάκι, εσύ, εδώ χανόμεθα. Γιατρέ, αργείτε. Καρδιά, για την αγαπήσω. Τι είναι ακόμα στο κουπλέ. Έκανε γέρασες, το ξέρω και πονώ. Όχι. Ακόμα και να σε μισήσω. Αρίστο, τι συνέβη. Μαρθούλα, κάτσε εδώ που βρίσκεσαι. Έκανε ο θέτης στο τραπέζι και μου πάθει ομαδική δηλητηρίαση όλο το πρωινό κακάο. Ο Χριστός και η Παναγία. Η μαμά μου, τα μωρά. Τα μωρά. Παιδε. Τα προσέχουμε εμείς τα μωρά. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα τα προσέχουμε μέχρι να μαζέψουμε έξω να μετρήσουμε ποιοι μήνα ζωντανοί και ποιοι όχι. Ελαστιεύομαι. Άλλωστε, ύστερα από το φοβερό πονόκυλο και τα επακόλουθα επέρχεται η ηρεμία. Πάει και αυτός ο θέτης και βρίσκει κάτι κέτερνη, του χρωστάει το 1821. Μετά αυτοί για να τον εκδικηθούν, του δίνουν ό,τι σαβούρα έχουν για να δηλητηριάζουν τον κόσμο. Κατάλαβες. Κάτσε εσύ εδώ με τα μωρά και πάγω στη μαμά μου. Άστι, παιδί μου, τη μαμά. Δεν πάθαινε τίποτα η μαμά. Μακάρι να πάθαινε. Θέλω να πω δηλαδή η μαμά και να πάθει, θα γίνει καλά. Μην ανησυχείς για τη μαμά. Έλα, δηλαδή. Αρίστο, σε παρακαλώ, μη με τραβάς πάνω σου. Ρε Μάρθουλα, τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λες. Κοίταξε γύρω σου, βρε. Τι είναι η ζωή, βρε. Κοίτα τι είναι η ζωή. Είναι η ζωή. Μια θάλασσα. Όχι, παιδί, μια θάλασσα. Η ζωή είναι ένα άνεμο. Έτσι, παπ, μια στιγμή είναι και φεύγει. Τρως ένα καλαμαράκι προλόγος και πας αδιάβαστος. Και εγώ, ρε Μαρθούλα, έχω να σε δω αιώνες. Άνθρωπος είμαι ο Χριστιανός. Εγώ τι να κάνω. Αρίστο, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Ποιο να μην κάνω. Μην με κάνεις να θετήσω τις αποφάσεις μου. Καλά, τώρα με έχεις για τέτοιο άνθρωπο, σου είπα εγώ να θετήσεις αποφάσεις σου. Εσύ δεν θα θετήσεις τίποτα. Εγώ θα θετήσω. Αθετώ αυτή τη στιγμή. Γλίτωσα από του χάρου τα δόντια. Τι σου λέω, παιδί μου, είναι κορακοζόητη αυτή. Θα σε σκοτώσω, ρε. Θα σε σκοτώσω. Γλίτωσες από το γεύμα του θέτη και θα πας από το χέρι το δικό μου. Γιατί ρε το περιβούτηξες έτσι το κορίτσι μου. Βρήκες ευκαιρία τώρα που πεθαίνουν όλοι απόξω. Ηρέμησε, ρε μαμά. Κανείς δεν με περιβούτηξε. Εγώ τον αυτό τον Αρίστο, μόλις έμπαινε εδώ μέσα. Τι εσύ τον, μωρή. Τι εσύ τον. Εγώ τον περιβούτηξα. Αυτή με περιβούτηξε. Πα. Τι μου λες, μου έγινες ξαφνικά Κάρμεν, η φλογερή τσιγκάνα, ηλίθια! Να σε εξηγήσω, τσιγκάνα μητέρα. Άντε βρε και εσύ που θα μου εξηγήσεις κιόλα. Θέλεις και τρώω κουτόχορτο. Ρε εσείς, συμμαζευτείτε γιατί δεν σας παίρνει άλλο ο Τζερτζελές. Εξωγίνεται η καταστροφή βρε της Σμύρνης. Κι όπου να είναι, θα ριβάρει και η Λολίζα από τον Καναδά και θα αρχίσουμε όλοι μαζί πάλι το δεύτερο γύρο. Λοιπόν, αφήστε τις αηδίες και ελάτε να βάλετε ένα χεράκι να μεταφέρουμε τους φαρμακομένους. Πού να τους μεταφέρουμε? Στη Μύκονο, μωρί. Σε νοσοκομείο, βρε ηλίθεια! Δεν γίνεται. Έχουν απεργία τα ασθενοφόρα. Και τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος? Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Ναι, ιδέες να έχεις. Τα σου ξουμούξου με την κόρη μου να κόψεις. Γιατί κακομοίρη, έτσι και ξαναπλώσεις χέρι επάνω της, την έβαψες! Ορίστε, ορίστε, το πεδίο μάχης! Βατερλό! Να κι ο Μέγας Ναπολέων, τρομάρα σου. Εσύ ρε θέτη, πώς και είσαι όρθιος και πηγαίνω έρχεσαι. Έπαθα τυμπανισμό, δεν βλέπεις. Κρατάω το στομάχι μου και περπατάω έτσι, μόνο ανακουφίζομαι. Κι εγώ γι' αυτό τους αερίζω αυτούς τους τέζα εδώ. Πάψε, Μαρία, άφρα κι εσύ. Τους κάνω αέρα εννοώ, Αρίστο μου. Όρθια πονάω λιγότερο. Αχ, παιδιά, πώς είμαστε έτσι. Σαν δελτίο ειδήσεων από βομβαρδισμό. Εμένα πάλι κάτι σε σινεμά μου κάνει.
Θυμόσαστε το πλάνο της Σκάρλετ στο όσα παίρνει ο άνεμος που πήγαινε στο σταθμό της Ατλάντα και ο δρόμος ήταν έτσι γεμάτος νοτίους τραυματίες από τον αμερικανικό εμφύλιο. Πες του να σκάσει του μαλάκα! Καλά σου λέει, Θέτη. Κόφτω τώρα, μη σου κόψω καμιά ανάποδα. Δεν μπράβο. Μου το παίζει τιμογεννάκι στις κάνες. Πήγες να μας ξεπαστρέψεις όλους. Μην υπερβάλλεις, ρε Αρίστο, και μην θεωρείς την ομαδική ιστερία δηλητηρίαση. Πες, μας έπεισες όλους ότι το φαΐ ήταν δηλητηριώδες. Ναι, ναι, εγώ σας έπεισα, γι' αυτό πάθαν όλοι τσιριλιπιπί. Λοιπόν, ησυχάστε, έρχονται τα τσάγια. Κατά δω, αφήνε το θήκαμε. Τελώς, αχ, μούμιες θα γίνουμε. Πώς θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια σαν μούμιες του Χέοπος. Αχ, καλέ, και θα τρέχουμε όλες για facelifting οι γυναίκες. Έλα, μοίρασε τσάγια, Αριστοτέλη. Αμέσως. Έλα, παιδί μου. Γιατρέ μου, το τσαγάκι σας βλέπω λίγο λαχανή. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω, αδερφή. Δεν θες εσύ, εγώ φταίω ψωμάρι και παίζει τόσα επεισόδια. Είναι τιμωρία σου, Καστανόριζο, κατάτησες αδερφή του Ελέους. Τον είπες, ρε Καστελόριζο. Μην κουνάτε το κρεβάτι σαν φλάιν ντόλφιν με ποφόρ, ζαλίζομαι. Και έχασα και τον υπόδρομο. Άφρο, έλα κάνε μου λίγο αέρα. Γιατί έχω μια φούντωση, μια φλόγα. Έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μαγιά μου έχει κάνει. Φράγκο Συριγιάννη γλυκιά. Λες και μα... Σκάσε, μωρή! Αχ, αφού εγώ έφαγα πέστροφα, πώς την πάτησα έτσι, ηλίθια! Αχ, κι εγώ πέστροφα έφαγα, αλλά δεν τη λύτωσα. Πέστροφα έφαγες κι εσύ, κοριτσάκι. Ναι. Παιδί μου! Μάτα, ρε, τις μαλακίες, δεν κοίτας τα χάλια σου, ρε. Καλά, αφήστε το, να και χάλια μου αρέσει. Πάρτα, μωρή γυμνάστρια, να μην στα χρωστάω. Μαζευτήκατε όλες οι ηλίθιες εδώ μέσα! Μπάκαλε, λείπει μία. Η Μάρθα πού είναι? Η Μάρθα είναι στο πατέρα με τα μωρά. Βολοδέρνη, τι να κάνει. Μοιραστήκαμε, βλέπει τα σωστικά συνεργεία. Και εσείς, αφού ήσασταν καλά, γιατί στρωθήκατε τον καναπέ με τη Ριθάκη και δεν πήγατε να βοηθήσετε? Καλάθια καλά ήμουν. Στυλώθηκα λίγο στα πόδια μου για να βοηθήσω στη μεταφορά των φαρμακομένων. Και ξανακύλησα σαν μπάλα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τελειώσω εγώ με τις πρώτες βοήθειες και θα πάω κοντά της. Στη Μάρθα εννοώ. Βέβαια, τώρα το κορίτσι μόνο του σε ξένο σπίτι με τρία μωρά δεν τα έχει χάσει. Πατέρα, θα σκαρφώ στη Λουίζα και θα έχουμε ζηλοτυπίες. Γρήγορα! Κι άλλα τζάγια! Κι άλλα τζάγια! Τι είναι το κι άλλα τζάγια? Κι άλλα τζάγια! Α, κι άλλα τζάγια! Αχ, παλέκητσα μου, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Ολομόναχη σε ξένο σπίτι με τρία μωρά. Τι να κάνω. Μαρθούλα, ψυχραιμή. Λοιπόν, συγκεντρώσου. Αν έχεις κάνει τρίδημα, τι θα κάνεις δηλαδή. Άλλες έχουν κάνει τετράδημα και θα βγάζουν πέρα μια χαρά. Τόσο άχρηστη είσαι. Λοιπόν, ψυχραιμία. Αρχίζει η διαλωμή στο γάλα. Λοιπόν, παίρνουμε το γαλατάκι και ταΐζουμε τα τρία μωράκια. Ό,τι κάνουμε στο μωράκι, κάνουμε και στο γαλατάκι. Δίνουμε το γαλατάκι στο μωράκι που σταματάει να κλαίει. Μπράβο το μωρό μου. Παίρνουμε το άλλο πιβέρο, δίνουμε στο άλλο μωράκι που σταματάει να κλαίει. Σταματάει να κλαίει. Σταμάτα, παιδάκι μου. Δίνουμε το τρίτο γαλατάκι στο τρίτο μωράκι. Δεν σταματάει να κλαίει. Σταμάτα, παιδάκι μου. Έλα το μωρό μου, σταμάτα. Μπράβο τα μωρά μου. Τι ένα, τι τρία. Μήπως να πιω κι εγώ λίγο τώρα. Ορίστε, ούτε στην τράπεζα τέτοια ουρά. Τι, ξέσπασε νέο κύμα διαθεσίας. Έπρεπε να στείλω μερικούς από πάνω, αλλά την έχει κοπανίσει ο αλήτης. Δεν είναι λύση αυτό, Αριστοτέλη, παιδί μου. Πρέπει να τους συνεφέρουμε τους ανθρώπους. Ρε, Ιθάκη, τι φάρμακο παίρνουμε όταν μας πιάνει κόψιμο? Με συγχωρείτε, κυρία Στόλ, να πω όταν μας πιάνει. Σταμάτα, βρε, λέω, και εσύ με κόβεις πάνω στο σφίξιμο. Καλέ, καφέ με λεμόνι. Πώς δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Αυτό είναι. Καφέ με λεμόνι. Τι καφέ? Καφέ, ελληνικό με λεμόνι. Θα ξεράσω εγώ τώρα. Όχι μόνο, πρέπει να το είχα σκεφτεί. Πάω να ετοιμάσω. Αυτό είναι. Στιφτικό. Ρε παιδιά, ποιος είναι τόση ώρα μέσα? Ο γιατρός! Τι κάνει ένα αποφάστος, είναι και ψηφίζει. Μας φτάνει μόνο ένα κύμα στα κρογιά. Μεράκλος ο γιατρός. Και ένα σπιτάκι. Και ένα σπιτάκι φτωχικό στην Αμμουδιά. Θα το πείτε όλο, γιατρέ. Μας φτάνει μόνο η θερμή μας κουράγιο. Η αγκάλι. Ωραίο πέρασμα. Η αγάπη μας θα ανθίσει στη καρδιά. Σκληρή καρδιά. Γιατί να σ' αγαπήσω, ψεύτρα με γέλασε. Καρεμάνα ώρα που βρήκες να δοθήσεις. Μα οι κυλίτσες τους φούσκωσαν σαν τα μπούρλα γίναν τα μωρά. Ρε παιδιά, κανέναν οδηγό για βρέφη έχουμε. Πέντε λεπτά κι άντες και η Μιχέλα.
δούμε. Δούμε. Τεριδόνα. Τύμπανο. Τυμπανιστής. Μικρός τυμπανιστής. Ο ένα το έλα το, μου αρέσεις πως μου αρέσεις. Τυμπανισμός. Καταλάβαστε, τυμπανισμός. Οφείλεται, βρίσκεται δυσπεψία. Άρα θέτη και τα μωρά τα είσαι. Τι κάνουμε, τι κάνουμε, πολύ γνωστά. Αφαιτούμε το βρέφος μπρούμητα και με την παλάμη χτυπάμε την πλατούρα. Ωραία. Ένα βρέφος με την πία παλάμη. Τρία βρέφη με πόσες παλάμες. Ρε Μπέζο, έχουμε καμιά κυκλοπαίδια μαθηματική. Καλά, ε. Θαυματουργό φάρμακο. Ε, λοιπόν, δεν το ήξερα ότι καφέ σκόνη με στημένο λεμόνι μπορεί να σε απαλλάξει από το δράμα που περάσαμε, τέλος πάντων. Καλέ, είναι γνωστή η συνταγή. Απορώ όμως πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Σκέτια ιδέα είναι, αλλά τουλάχιστον πέρασε ο πονόκυλος. Και εμένα το ίδιο. Να θυμηθώ να το γράφεις σαν φάρμακο, ε. Εγώ τι να σας πω, μου έφτανε ο κανονικός μέτριος. Άνοιξα και τα μάτια μου. Τι ξενύχτηκε το σημερινό. Ευτυχώς είχαμε ρεπό στη μουσική σκηνή. Αλλιώς θα πήγαινε χαράμι το πρόγραμμα. Εγώ για να πω την αλήθεια, μια χαρά ήταν ο μέτριος. Όμως με κουράσατε. Πολύ με κουράσατε. Έτσι όπως τα ανακατώνει, στρατηγέ μου, γίνατε κιόλας ανάποδα να σου πούνε το φλιτζάνι μετά. Λες. Καιρό έχουν να μου πούνε καφέ, για κάτσε. Ρε πατέρα, αυτά είναι αναχρονιστικά πράγματα. Ποιος ξέρει να λέει φλιτζάνι εδώ μέσα. Εγώ καλέ. Αχ, αλήθεια. Έχω πει καφέδες εγώ που έχουν βγει. Πάω να φτιάξω ελληνικό καφέ στην κουζίνα. Θέλει κανείς. Εγώ. Κυρία Ευεργέ, τι θα μας πείτε το φλιτζάνι. Να δούμε και το μέλλον μας. Από το φλιτζάνι, έστω. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Πριν από λίγο ψοφολογούσα, θα μάθω το μέλλον τους. Τι τους μαζεύουμε στο σπίτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είμαι, διαστροφικός, ηλίθιος, είμαι μαλάκας. Να ετοιμαστεί ο Ντελβές. Γίτσα μου, Παναγίτσα μου, σηκάστε, μωράκια μου, μην κλαίτε. Σηκάστε. Μπράβο. Μπράβο, τα μωρά μου. Να πάρω τηλέφωνο τον Αρίστο. Όχι, όχι τον Αρίστο, εντάξει. Να έρθει η μάνα μου τουλάχιστον, η τρέλη. Όπου τη χαλασμό τσουπ δίπλα και αυτή, μια χαρά ήταν. Αλλά θα χάσει το κουσκουσουριό με την κυρία Ιθάκη, όχι βέβαια. Σηκάστε, μωράκια μου, σας παρακαλώ, σηκάστε, μην κλαίτε. Σηκάστε να πάρω τηλέφωνο. Σηκάστε. Πώς να πάρω όμως, το παιδί να έχω τέσσερα χέρια. Σηκάστε, σηκάστε. Αχνάτο, Στεφάνι ολοκάθαρο, το βλέπω να δει. Ξύπνα ρε αφρό, το δικό μου φλιτζάνι βλέπεις. Δεν μπορεί να έχεις Στεφάνι. Μπορεί, πώς δεν μπορεί, θέτη μου. Είναι το Στεφάνι που θα σου στείλω μετά που θα σε σκοτώσω. Που το έκανε στο σπίτι μου από νοσοκομείο, κέντρο μεταφυσικών ερευνών. Έλα ρε αφρό, τόση ώρα περιμένω. Άσε το φλιτζάνι του θεατή, κοίτα το δικό μου. Μισό Βενεδικτίνη, θέλω να κοιτάξεις το δικό μου, να δούμε τι πορεία θα έχουν οι μετοχές μου στο μέλλον. Μόνο αυτό το μέλλον σε ενδιαφέρει εσένα. Βενεδικτίνη, το άλλο το ξέρω και δεν αλλάζει με τίποτα από ό,τι φαίνεται. Να δω και το δικό μου το μέλλον, ε. Ποιο μέλλον? Εάν θα παίξω και σε άλλα επεισόδια. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και έχουμε και πρωινό κακάο. Θέτη, δεν είναι καλή ιδέα αυτό το καθημερινό τελικά. Να, εγώ νιστάζω τώρα. Έλα, έλα, ξύπνα. 5-6 φλιτζάνια μείναν ακόμη. Τι θα γίνει με σένα, σήκω πάνω με. Πιο πολύ ώρα σε κάτω παρά όρθιο, συνεχίστε. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ, αλλά μην με παιδεύετε. Με παιδιά, μην την παιδεύετε την καημένη, τα φλιτζάνια και ανοησίες. Όχι ανοησίες, όχι ανοησίες, Αρίστο, βγαίνουν αυτά που λέει. Προηγουμένως είπε στη μαμά της Μάρθας ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και χτύπησε. Ναι, παιδιά, ναι. Ήταν η Μάρθα που την ήθελε και έφυγε ευτυχώς η κουμπάρα καπνός. Και ο κύριος Λεωνίδας το ίδιο, αλλά αυτού δεν πρόλαβε να το πει το φλιτζάνι, κύριε Ευεργέτη. Μην ανησυχείτε, το μέλλον του αυτού είναι βέβαιο. Θα είναι νηπιαγωγός σε αποστρατεία. Όπου βρέφος να και ο Λεωνίδας του αλλάζει τις πάνες. Καλά, παιδιά, λοιπόν, εγώ το στρώνω για ύπνο τώρα, γιατί θα είμαι αύριο ερείπιο στο πλωτό, στο όπλατο. Έλα, καλέ, μη μας αφήσουμε το φλιτζάνι στο χέρι. Ε, τόσο ξενύχτη περάσαμε οι άνθρωποι. Φυλάχτε το, καλέ, πιάνει και αργότερα η πρόβλεψη. Τι αργότερα, παιδιά, σε λίγο έχουμε εκπομπή. Ε, λοιπόν, να πάρουμε όλα τα αδιάβαστα φλιτζάνια, να τα πάρουμε στην εκπομπή, να τα διαβάσουμε εκεί. Να κάνουμε το δεκάλεπτο της καφετζούς. Τρελοκομεία, ε, τρελοκομεία. Τι με κοιτάτε, ρε, παιδιά, τι είπα. Μια εξαιρετική ιδέα που την εξέφρασες μόλις τώρα. Ποια είναι η εξαιρετική ιδέα που εξέφρασα μόλις τώρα? Έχει ανοίξει γούβα στο πάτωμα αυτός. Και τώρα, το δεκάλεπτο της καφετζούς. Αφού ήπιατε το πρωινό ελληνικό, τονίζω, καφεδάκι σας, θα το αναποδογυρίσετε και εμείς θα σας μάθουμε να το διαβάζετε κιόλας. Έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα του 24ωρου σας, εύκολα, γρήγορα, χωρίς άγχος και χωρίς αγωνία. Η καφετζού του πρωινού κακάο στη διάθεσή σας. Καφετζής με. Ποια καφετζού. Καφετζής. Ο καφετζής. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας δείξω το φλιτζάνι. Προσέξτε. Κάντε ένα κοντινό στο φλιτζάνι. Εδώ, να είμαι κι εγώ μέσα λίγο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
Αν ο καφές μας εδώ πάνω, το πιτζανάκι, στα χείλη του πιτζανιού υπάρχουν φουσκάλες, είναι χρήματα που έρχονται γρήγορα. Αν οι φουσκάλες είναι κάτω, είναι χρήματα που έρχονται αργά. Γι' αυτό φροντίστε, οι φουσκάλες να είναι πάνω-πάνω, σαν τις μετοχές σας. Έτσι θα έλθει η αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός στην καρδιά σας. Τώρα, αν κάτω εδώ βλέπετε, υπάρχει ένα στεφανάκι. Τη βρήκα! Αν εδώ κάτω υπάρχει ένα στεφανάκι, σημαίνει ευτυχία. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Πριν να αποδογυρίσουμε το φιλτράκι στο παιδάκι, κουνάμε λιγάκι το κατακάτω του καφέ. Αν αντί για στεφανάκι έχουμε μια ευθεία γραμμή, σημαίνει δρόμος. Δηλαδή δρόμος τον παίρνουμε και την κάνουμε σιγά σιγά όταν βρούμε τα δύσκολα. Να λέω, κοίτα. Το δικό μου το φλιτζάνι έχει όλο ευθείες. Κοίτα ευθείες. Αχ, δρόμος προβλέπεται, άρα... Άρα παίρνουμε τα βουνά. Άσε με, Ιθάκη, άσε με αηδίες και τα χλαμπάρες με τα φλιτζάνια του γιού σου. Κι όμως, αγόρι μου, κι όμως, όλο ευθείες έχουμε, δρόμο θα δεις. Ναι, Λουίζα, πού βρίσκεσαι, παιδί μου, τι κάνεις? Πότε έρχεσαι, είπες? Ο δρόμος βγήκε, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Και τώρα, με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τη μουσική σκηνή. Δηλαδή για εμένα. Ναι, εμφανίζομαι εκεί με τεράστια επιτυχία. Υπάρχει μια σκέψη να καλέσουμε κι άλλους καλλιτέχνες να δείξουν το πρόγραμμά τους. Ευτυχώς. Αλλά ο βασικός κορμός θα είμαι εγώ. Το φλιτζάνι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Επανέρχομαι στο φλιτζάνι, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό τόση ώρα. Εάν στον πάτο του φλιτζανιού βλέπουμε μια κοιλίδα, μια μεγάλη κοιλίδα, σημαίνει μεγάλη δυστυχία, που αυτό πάει να πει στην γλώσσα της φλιτζανικής, ότι την έχουμε βαμμένη. Ναι, έλα Μάρκο. Όχι αγόρι μου, και την είδα τη λαχτάρα στο φλιτζάνι, τρελαίνομαι, Θεέ μου! Ησυχία, παρακαλώ, είμαστε στον αέρα! Και εσύ, Σοφοκλέου, στον αέρα είμαστε, αγόρι μου, τελείως! Μωρό μου, μισό. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Θα φας καλά. Θα ξεράσω. Γιατί δεν σ' αρέσει? Α, είσαι αλλούνταλου. Να το ξέρεις, Λεόν, να το ξέρεις. Αυτή τη συγκίνηση δεν θα την αντέξω. Ιθάκη, σε παρακαλώ, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, να σκεφτούμε λογικά. Τι λογικά, καλέ, τι λογικά. Που κουβαλήθηκε από το εξωτερικό. Αχ, να πάρει το παιδί μας τα ξένα. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Αχ, αγόρι μου, το έδεσες εσύ στο πρωινό φλιτζάνι. Ποιο φλιτζάνι, καλέ, ποιο φλιτζάνι. Το ξέραμε, δεν το ξέραμε. Ότι μια μέρα των ημερών θα γυρίζει ο Λουίζα από τον Καναδά. Μια μέρα των ημερών, όχι τώρα. Είπα κι εγώ, θα κάτσει και στο εξωτερικό 5-6 χρόνια, να χαρεί τη μανούλα της, να χαρούμε κι εμείς. Τώρα τι κάνουμε, Λεόν, τι κάνουμε, θα τρελαθώ. Αχ, Παναγία μου, μόλις που ησυχάσαμε, τι θα κάνει το παιδί μου τώρα, πώς θα του το πούμε? Άντε λαχτάρες πάλι από την Αδική. Αχ, αγόρι μου, και το έδεσαι εσύ στο πρωινό κακάο, αστέρι μου. Λοιπόν, Ιθάκη, Ιθάκη, μικρώσεις μέσα στα αυτή μου. Τα τέρμινα. Τώρα θα μιλήσουμε για τα τέρμινα. Ναι, Αριστοτέλη, παιδί μου, κοίτα εσύ το φλιτζάνι. Κοίτα να δεις τι σου έρχεται σε τρία τέρμινα. Τι είναι στενό αυτό το ρούχο, τι στο διάολο? Τέρμινα. Τέρμινα στη γλώσσα του φλιτζανιού είναι, πως λέμε, όταν λέμε, ας πούμε, τρία τέρμινα, εννοούμε τρεις εβδομάδες, τρεις μήνες, τρία χρόνια. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μικρό σημαδάκι, είναι κάπως περίεργο, σαν, πώς το πούμε τώρα. Σαν μυγόχεσμα να το πούμε. Όχι, δεν μιλάμε έτσι. Είμαστε στον αέρα τώρα, μας βλέπουν και παιδιά. Μόνο στον αέρα, μόνο! Στο ξηροβόρι βρισκόμεθα όλοι μαζί. Στον ανεμοστρόβιλο, στον τυφώνα, Ελνίνιο. Μην μπερδευτεί ο κόσμος, Αρίστο μου. Ναι, μην μπερδευτεί με τις επιστημονικές αναλύσεις, τι να σου πω. Λοιπόν, τέρμινα. Κοιτάξτε. Όταν λέτε τα Το σκίσω αυτό στο τέλος. Λοιπόν, εγώ πάω το παιδί μια βόλτα στη λιακάδα να πάρει αέρα. Πολύ φασαρία κάνεις εδώ μέσα, Ιθάκη. Καλά δεν μου λες. Εσύ δεν έχεις εκπομπή σήμερα. Άχι! Μετά την ταλαιπωρία που πέρασε χθες, συγχύστηκα πάρα πολύ. Πήρα τηλέφωνο το θέτη και του λέω: σε παρακαλώ πολύ, μην με συγχύσεις άλλο, μην με συγχύσεις, δεν θα έρθω. Και έτσι έβαλε τον Αρίστο να κάνει το πρωινό καφέ. Πολυβόλο η γλώσσα σου. Μια ερώτηση έκανα, βιογραφικό σημείωμα μου. Μου έδωσες. Έλα, άντε. Λοιπόν. Πάω να ανοίξω, αλλά όποιος και να είναι, μένει μαζί σου. Εγώ φεύγω. Πρέπει να πάρει το παιδί αέρα. Όποιος και να είναι, να του πεις να φύγει. Έχω συγχυστεί, έχω ταλαιπωρηθεί, θέλω την ησυχία μου. Συγγνώμη. Χίλιες φορές συγγνώμη, αλλά δεν γινόταν να μην έρθω. Και είναι πουλάκι μου, τι σημαίνει? Αχ, να δω τι θα κάνετε, θα έρθει η Λολίζα. Δύο φορές την ίδια τάκα θα λέει. Αχ, δεν θέλω να σας αναστατώνω, αλλά σας παρακαλώ, βοηθήστε με λιγάκι. Ευχαρίστω, πουλάκι μου, όμως μπορώ, ευχαρίστω. Θέλω να αφήσω το μωρό να μου το κρατήσετε μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου στο γραφείο. Δεν γίνεται να τα αφήσω στο καμαρίνι, γιατί η αρετούλα είναι στο πλατό. Η άφρο το ίδιο, όσο για τη μάνα μου έχει τρελαθεί εντελώς. Θέλει να γίνει δημόσιο πρόσωπο. Σονάρα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να τελειώσω τη δουλειά μου και σε λίγο τα μόνα θα αρχίσουν να μεγαλώνουν μόνα τους. Αχ, κακομπελά, βρήκαμε εδώ μέσα. Λοιπόν, Ιθάκη, συγκεντρώσου.
Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άκουσε, Μάρθα, παιδί μου, να τα αφήσει το παιδί σε μένα. Να τα αφήσει εδώ. Μη σε νοιάζει. Εγώ δεν το κουνάω ρούπι από εδώ. Δεν το κουνάω ρούπι. Τώρα, μάλιστα, που θα έχουμε και ραχδαίες εξελίξεις. Τι εξελίξεις? Γυρνάει η Λολίζα από τον Καναδά. Με άγριες διαθέσεις. Γυρνάει? Βέβαια, μας το ανακοίνωσε προλίγου στο τηλέφωνο. Πότε γυρνάει? Ρώτα το γιο μου που κοιτάει το μέλλον του στο Βλιτζάνι. Por las nochecitas, un gallo malandrín ronda las pollitas de temeridad. Y las muchachitas, de puras coquetas, mis universo pretende ser. Que suban, gritan las pollitas, le pican, un dulce atancito anda caliente, echando trancazos. ¡No apriete! ¿Qué importa si te conozco? Oye, Mayuco, ¿tú cantas? ¿Por qué? ¿Por qué, mijita? Porque aquí tocan